Η Αδαμαντία Λιόλιου τώρα θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα για την πορεία της υγείας του ηγούμενου της Μονής Βατοπεδίου Εφρέμ. Αδαμαντέα. Κρίσιμε είναι οι ώρε νίκη που περνούν για τον ηγούμενο τη Μονή Βατοπεδίου Γέροντα Εφρέμ, καθώ από τι πρώτε πρωινέ ώρε παρουσίασε επιδείνωση η κατάσταση τη υγεία του εξαιτία επιπλοκών που οφείλονται σε λοιμώξει τη εντατική. Να πούμε πω οι γιατροί καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και δίνουν σκληρή μάχη προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή και να τον επαναφέρουν. Να υπενθυμίσουμε πω για 13ο 24ωρο νοσηλεύεται διασωλημμένο στη μονάδα θεραπεία του νοσοκομείου Ευαγγελισμό. Τα τελευταία 2-24 ώρα παρουσίαζε σημάδια βελτίωση η κατάσταση τη υγεία, ωστόσο από τι πρώτε πρωινέ ώρε η κατάσταση χειροτέρεψε. Ε, Νοσήσε με κορονοϊό στι 21 του Μαου και μετά από λίγε μέρε εισήχθη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό για καλύτερη παρακολούθηση. Και φυσικά έχει τι ευχέ και τι προσευχέ όλου του εκκλησιαστικού κόσμου προκειμένου να ξεπεράσει την περιπέτειά του και να βγει δυνατό από όλη αυτή την ιστορία.